δώσει στον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Σταυροκύρη, ένα αναμνηστικό δώρο από τα ΕΠΕΗ και στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Παιδεία, με τον κύριο Αγαπητό τη Σημαία, θα ήθελα να μου επιτρέψετε ένα πολύ σύντομο σχόλιο που αφορά στη φιλοσοφία και την αντίληψη τη δημοτική αρχή για τον αθλητισμό. Η δημοτική αρχή δεν αντιλαμβάνεται μονοδιάστατα τον αθλητισμό, βλέποντας μόνο το ανώτερο ποιοτικά και αισθητικά και αγωνιστικά κομμάτι που λένε τον αθλητισμό. Η δημοτική αρχή αντιλαμβάνεται τον αθλητισμό ως ένα σπουδαίο παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό εργαλείο, το οποίο έχει ανάγκη όλο ο λαό, η εργατική τάξη και όλοι οι εργαζόμενοι, η νεολαία, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί προνόμιο κάποιων τάξεων ή κοινωνικών συστημάτων που έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν για να βγουν. Έτσι λοιπόν, ο γνώμονας της Δημοτικής Αρχής είναι να με τις διακριτές παρεμβάσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα και που θα κάνει και στην πορεία στο αθλητικό κίνηση της πόλης, κυρίως βέβαια μέσα και από τις συνεργασίες με τις ομοσπονδίες, με τα δευτεροβάθμια, δευτεροβάθμιους φορείς του αθλητισμού και τους πρωτοβάθμιους αθλητικά σωματεία που έχουμε αναπτύξει τις σχέσεις και τη συνεργασία. Αυτό λοιπόν που θέλει να πετύχει και θα προσπαθήσει και θα προσπαθεί και το έχει πετύχει μέχρι ένα σημαντικό βαθμό είναι να διασφαλίσει την ευρύτερη, δυνατή, ελεύθερη πρόσβαση των λαϊκών στρωμάτων, των λαϊκών υπηρεσιών στον αθλητισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να τους κουράσω περισσότερο. Οι παρεμβάσεις και οι μεταρρυθμίσεις που επιχειρεί η Δημοτική Αρχή είναι διακριτικές στην πόλη. Και τώρα παρακαλώ την κυρία Πρόεδρο να έρθει επάνω. Δεν ξέρω από εκεί να κάνουμε τις. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, θα θέλαμε να σας παραδώσουμε ένα συμβολικό και ουσιαστικό δώρο από την προστολή μας. Να ευχηθούμε τα παιδιά μας να μας κάνουν πάντα έτσι χαρούμενους, γιατί πραγματικά όλα τα παιδιά νομίζω ότι δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό και χαιρόμαστε ιδιαίτερως που σήμερα όλοι μαζί γιορτάζουμε αυτή την προσπάθεια των παιδιών μας. Από μεριάς μου αυτό που θα ήθελα να μοιραστώ με όλους σας και αυτό που θέλω να κρατήσω από την αποστολή μας είναι καταρχήν ο αγώνας που δώσαν τα παιδιά με ήθος, με συλλογικότητα, με ομαδικό τρόπο και να κρατήσω από το λαό της Ταϊπέη την απίστευτη ευγένειά του και την απίστευτη φιλοξενία του. Πραγματικά, και εσείς νομίζω ήδη το έχετε κάνει, με επιστολή σας στον Δήμαρχο, τον ευχαριστείτε για τη φιλοξενία του αυτή. Και πραγματικά δείχνει όλο αυτό το πράγμα ότι όντως οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους, όντως οι λαοί ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής, έχουν ουσιαστικές αξίες και η αξία της φιλοξενίας είδαμε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο για τον Ελλήνο, είναι μια αρετή που τελικά αφορά όλους τους λαούς. Με αυτά τα λίγα να δώσω το μικρόφωνο στον κύριο Δήμαρχο. Να πω καταρχήν συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Συγχαρητήρια σε όλους όσους βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα αυτό και να πούμε ότι ξεκινώντας από αυτό το γεγονός βγαίνουν και γενικότερα συμπεράσματα τα οποία έχουν να κάνουν πρώτα με αυτό το οποίο είπε προηγουμένως ο Τάκης ο Πετρόπουλος για την ανάγκη του αθλητισμού και τη σημασία του ιδιαίτερα στα παιδιά, διότι ο άνθρωπος μέσα του έχει ψυχικές, έχει δυνάμεις οι οποίες πρέπει να εκφραστούν, πρέπει να διοχετευθούν. Και όταν διοικητεύονται σε κατεύθυνση όπως αυτή του αθλητισμού, αυτό είναι δημιουργικό και ανεβάζει τον άνθρωπο. Να πούμε ότι μέσα από αυτές τις συναντήσεις οι οποίες γίνονται, μας δίνεται η δυνατότητα να καταλάβουμε και ορισμένα άλλα ζητήματα. Ότι δεν μας χωρίζουν τίποτα. Δηλαδή, νόμιζε εκεί πέρα ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά, τα οποία έχουν άλλο χρώμα, έχουν άλλη γλώσσα, βρίσκονται παντού, αλλά είναι άνθρωποι. Είναι το ίδιο όπως είμαστε κι εμείς. Αγωνιούν και εκείνοι για τη ζωή τους, θέλουν την πρόοδο, παλεύουν, δημιουργούν και από αυτό γίνει ένα άλλο ζήτημα. Γιατί λοιπόν έρχονται στιγμές οι οποίες δημιουργούν πολέμους και ξαφνικά εκεί που βρίσκεσαι στον αγώνα και στην ευχάριστη εκείνη στιγμή
να είσαι με τον άλλο συναγωνιστής, να αγωνίζεσαι, να είσαι φίλος και ξαφνικά να βρίσκεσαι αντιμέτωπος. Και να φτάνουμε και στις τιμές και έχει φτάσει η ανθρωπότητά μας και ακόμα και τώρα που να αφαιρείς και τη ζωή ο ένας του αλλού. Βγαίνουν επομένως σοβαρά ζητήματα τα οποία και πολλές φορές που έρχονται και στην πόλη μας μέσω του Εράσμους που έρχονται από τα σχολεία, από διάφορες περιοχές και βρίσκονται εκεί και περνούν τόσο ωραία και ενώ δεν μιλάει η γλώσσα, αλλά μιλάνε τα μάτια, μιλούν οι αισθήσεις, η καρδιά και βλέπεις ότι τα παιδιά είναι αγκαλιασμένα χωρίς όμως να έχουν τη γλώσσα που να επικοινωνούν, επικοινωνούν με άλλους τρόπους. Τι βγαίνει όμως μέσα από αυτό, ότι είμαστε το ίδιο. Άρα οφείλουμε να φυλάμε αυτό σαν μεγάλο στοιχείο, την ειρήνη που πρέπει να υπάρχει, την αναγκαιότητα να ζούμε καλά σε όλους, σε όπου βρισκόμαστε, να μην έχουμε την προσφυγιά, να μην έχουμε αυτό το ζήτημα, να πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας πολλές φορές, διότι οι ίδιοι που μπορούν να βρίσκονται με μία βαλίτσα ή εμείς που πήγαμε και εσείς, τα παιδιά που πήγατε εκεί όμορφα και ωραία, θα μπορούσαν να μην ήσουν με αυτά τα μέσα. Θα μπορούσαν να ήσουν με άλλα μέσα. Και εκεί να κάθεσαι και να είσαι κρεμασμένο στα κάγκελα όπως είχαμε πρόσφατα ζήσει και το οποίο σε τι διαφέρει. Ποιος ο λόγος, γιατί αναγκάστηκα και βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση, γιατί δεν ήταν με τα ίδια μέσα. Είναι πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολούν. Χαιρόμαστε με αυτή την επικοινωνία, χαιρόμαστε που χαρήκατε, χαιρόμαστε και για την απόδοσή σας, αλλά περισσότερο χαιρόμαστε. Και πρέπει να πούμε και το αποτέλεσμα των αγώνων που πολλές φορές το προσδοκούμε και το θέλουμε, αλλά δεν είναι το άπαρτ. Είναι η διαδρομή μέχρι να φτάσεις σε αυτό το σημείο που σου δίνει την ευτυχία. Το αποτέλεσμα είναι η κορύφωση, αλλά και χωρίς την κορύφωση δεν είναι ότι χάρηκες όλη αυτή τη διαδρομή. Χαιρόμαστε, σας ευχόμαστε πάντα τέτοια, να έχουμε τη δυνατότητα και να προχωρούμε σε τέτοιες εκδηλώσεις και σε άλλα περισσότερα, τα οποία νομίζω ότι και η Αθλητική Επιτροπή με ρυπνά και ευχόμαστε να έχει πάντοτε αποτελέσματα καλά. Εσύ δεν πήρατε τέτοια. Τι λέτε. Όχι, δεν πήρατε.